Μουγνάνος Παντελής, οικονομολόγος, ιδιοκτήτης γραφείου εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, πρώην μέλος της ΝΟΔΕ Χίου. Διατέλεσε Δημοτικός και Νομαρχιακός Σύμβουλος, συνέστησε το νομικό πρόσωπο ο Έβοδος, υπέρμαχος της εκπώνησης στρατηγικού σχεδιασμού για τον νομό, κρίνει ότι η περιφέρεια είναι ο κατεξοχήν θεσμός που μπορεί να το διαμορφώσει. Μπουρνιά Κοκρή Επιμελητηρίου. Και μητέρα δύο παιδιών. Δυσφορεί με την κατάσταση στην αγορά του νησιού και επιθυμεί να συνεισφέρει στη διαμόρφωση προγραμμάτων ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας καθώς και της τόνωσης του τουριστικού ρεύματος στοιχείου. Νίκτας Νικόλαος, δικηγόρος αυτοδιοίκηση, οι δύο θητείες του ως πρόεδρος της κοινότητας Αγίου Γεωργίου Σικούση, έχοντας την τύχη την υλοποίηση της λεωνοδεξαμενής του χωριού και του φράγματος του Ζηφιά. Έχει διατελέσει μέλος της διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου και αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ Χίου, ενώ από το 1987 μέχρι και σήμερα είναι ανελιπώς μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών, αντιπρόεδρος της σήμερα. Παπαδόπουλος Γεώργιος. Σχίου, με καθήκοντα τη Δημάρχου Πρόνοιας μέχρι σήμερα. Στοιχειούχος του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, με σπουδές στον ελληνικό πολιτισμό και κάθετο μάστερ στην Ορθόδοξη Θεολογία του ίδιου Πανεπιστημίου. Διπλωματούχος της Δημοσιογραφικής Σχολής του Αντένα, έχει ως στόχο να σχεδιάσει προνοιακή πολιτικές και σε επίπεδο περιφέρειας. Πλατίκου Σίλα Φωτία. Κάτοικος Καλλιμασιάς, μητέρα δύο παιδιών και εν ενεργεία εκλεγμένη αντιπρόσωπος της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών Χίου. Ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Νέων Αγροτών, βασική επιδίωξή της να δει ότι τα μνημεία, η ανάδειξη των οποίων χρηματοδοτείται από την περιφέρεια, να ενσωματώνονται στη λειτουργία της τοπικής οικονομίας. Σέργης Χριστόφορος, εμφιαλωμένου ύδατος και ειδών διατροφής. Ασχολείται ενεργά με την προπονητική. Επιδιώκει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να πετύσει και να επιβάλλει πολιτικές για το μεταναστευτικό που δεν θα αλλοιώνει τη φυσιογνωμία των νησιών μας.